Λοιπόν, και από την μακρινή Κίνα και την περιοχή του Νιγκμπό θα πάμε στην Πάτρα. Ξέρετε, σήμερα γιορτάζουν εκεί τον πολιούχο, τον Άγιο Ανδρέα, κάτω από ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό σκηνικό ελαίο κορονοϊού. Ένας κριτικός θα μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο επικρατεί στην περιοχή και είναι ο κύριος Στέλιος Τσιμπλοστεφανάκης. Κύριε Τσιμπλοστεφανάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα, χρόνια πολλά από Πάτρα. Είστε πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Πάτρα, το Αρκάδι, σωστά? Σωστά, σωστά. Είναι λίγο διαφορετικά σήμερα τα πράγματα σε σχέση με την περσινή χρονιά? Είναι πολύ διαφορετικά. Εδώ ήταν μια κάθε χρόνο, μια εβδομάδα πριν τουλάχιστον, υπάρχει κοσμοσυρροή προς την εκκλησία. Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία έρχονται και κανονίζουν εκδρομές λόγω της εορτής του Αγίου Ανδρέα με πολλά πούλμαν. Όλα αυτά πλέον, το σκηνικό αυτό πλέον δεν υπάρχει. Όλοι οι χριστιανοί κάνουν το σταυρό μας περνώντας έξω από την εκκλησία λόγω της κατάστασης που υπάρχει και κάνουμε υπομονή να περάσουν όλα αυτά για να ξαναμπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Υπήρξε καθόλου γκρίνια λόγω των μέτρων σήμερα? Σήμερα ήταν ήρεμα τα πράγματα. Από το Σάββατο που δοθήκαν σαφείς οδηγίες από τους υπουργούς και από τον Μητροπολίτη μας, πιστεύω ότι ο κόσμος το κατάλαβε βλέποντας όλη την κατάσταση και σήμερα ήταν όλα ομαλά. Όποιος ήθελε έβλεπε μέσω διαδικτυακά την Θεία Λειτουργία και κάνουμε όλοι το σταυρό μας και την υπομονή για να έρθουν οι καλύτερες μέρες και να ξαναμπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Και βέβαια, κύριε Τσιμπλοστεφανάκη, αστυνομία παντού, ειδικά σήμερα, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου. Ναι, 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 γιατί μέχρι χθες το πρωί που ήταν ανοιχτή η εκκλησία, προσπαθούσε οι πιστοί να πάνε να προσκυνήσουν με αποστάσεις και με τη μάσκα τους. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ πολύς ο κόσμος, είναι ο προστάτης μας, είναι ο πολιούχος μας και όλη η Πάτρα και όλη η Ελλάδα θα ήθελε να ανάψει ένα κερί. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε και τόσο αστυνομική δύναμη ώστε να αποτρέπουν αυτά. Αλλά το κατάλαβε ο κόσμος και σήμερα ήταν πολύ ήρεμα. Δεν υπήρχε δηλαδή ένταση. Μάλιστα. Ακολουθήσατε λοιπόν τις συμβουλές και τις προτροπές των αρχών. Ο αριθμός των κριτικών εκεί στην Πάτρα μεγάλος? Ναι. Είναι δύο συλλόγοι, ο δικός μας και των φοιτητών που στεγάζονται στον ίδιο χώρο, τον ιδιόκτητο χώρο του συλλόγου μας. Ναι. Ο σύλλογός μας έχει πάνω από 300 οικογένειες και είναι ο αρχαιότερος σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1880 το ίδρυσή του σε συνεχή λειτουργία. 1880 είναι μάλλον ο αρχαιότερος πολιτιστικός σύλλογος, κριτικός σίγουρα, αλλά και μάλλον και πολιτιστικός. Κύριε Τσιμπλοστεφανάκη, από πού έχετε καταγωγή από Κρήτη? Από Γέργερη. Από Γέργερη, οπότε στέλνετε χαιρετισμούς, να υποθέσω. Εννοείται. Και στη Γέργερη και σε όλη την Κρήτη μας έχει λείψει φέτος. Γιατί οι περισσότεροι κριτικοί δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Κάνουμε υπομονή και σε αυτό. Ελπίζω να στρώσουν πολύ τα πράγματα. Θα φύγει από άνοιξη και μετά θα έχετε τη δυνατότητα, φαντάζομαι, να προγραμματίσετε ένα ταξίδι. Πιστεύω, σίγουρα. Σίγουρα δεν μπορούμε άλλο. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και να ξαναμπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Θα σας έλεγα να κλείσετε με μία μαντινάδα, αλλά μάλλον σας πιάνω προετοίμαστο, αναλόγως τι. Τι μαντινάδα θέλετε? Δεν είμαι βέβαια και ο καταλληλότερος σε αυτό. Είμαι περισσότερο στο χορό, είμαι δάσκαλος χορού. Χορό τώρα δεν μπορούμε για τεχνικούς λόγους, οπότε η μαντινάδα είναι πιο εύκολη. Λοιπόν, την έχουμε τη μαντινάδα ή να την ανανεώσουμε μετά να κλείσουμε ένα άλλο ραντεβού τηλεοπτικό να την πούμε? Άλλο. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς από Πάτρα και χρόνια πολλά για την βοήθειά μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά.